Θεωρούν καθήκον τους να διατηρούν την πόλη καθαρή κάθε μέρα, ακόμη και κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες. Για τους υπαλλήλους στην υπηρεσία καθαριότητας, η αποκομιδή των σκουπιδιών δεν είναι μία απλή δουλειά, είναι ευθύνη. Η θερμοκρασία υπό το μηδέν, όμως το συνεργείο των οδοκαθαριστών είναι στη βάρδιά του. Στο τιμόνι του οχήματος ο Γιάννης, έμπειρος οδηγός, και στο πίσω μέρος, αλλά στην πρώτη γραμμή της μάχης, ο Γιώργος και ο Νικόλας. Η διαδικασία συγκεκριμένη αλλά δύσκολη. Η ώρα περνά, τα χέρια παγώνουν, όμως συνεχίζουν μέχρι να ολοκληρώσουν το πέρασμα από όλους τους κάδους σε όλες τις γειτονιές. Είναι ήρωες των δρόμων. Η κάμερα του Φλάσ του συνάντησε στο αμαξοστάσιο του Δήμου Κοζάνης και κατέγραψε σε πραγματικό χρόνο τις συνθήκες δουλειάς. Τώρα κατά βάση ξεκινάμε το νυχτερινό δρομολόγιο, το οποίο είναι για να πάρει κάποια σημεία του κέντρου και της πόλης, στα οποία δεν έχει πρόσβαση μεγάλη το πρωί και τα οποία διωγγώνονται πάρα πολύ την ημέρα. Δεν είναι και το καλύτερο πάντα αυτό μέσα στη νύχτα να εργάζεται κάποιος για να συλλέγει τα απορρίμματα, αλλά είναι μια ανάγκη και αυτή για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο και να μην έχουμε προβλήματα στα πρωινά. Μαζί με τον Γιάννη τον Τίνα, οδηγό απορριμματοφόρου τα τελευταία 17 χρόνια στο Δήμο Κοζάνης. Πολλές οι εμπειρίες, φαντάζομαι. Αρκετές εμπειρίες, βέβαια. Όταν δουλεύεις μέσα στην πόλη, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Γιάννη, από τα πιο δύσκολα και σκληρά επαγγέλματα, θα έλεγα εγώ. Είναι όντως, είναι πολύ δύσκολα, γιατί φαντάσου να κινείσαι με ένα μεγάλο όχημα μέσα στην πόλη. Είναι αρκετά δύσκολα, θα έλεγα. Ο μισθός ανταποκρίνεται? Ας μην είμαστε και αχάριστοι. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν και αυτό. Όμως δεν ανταποκρίνεται σίγουρα. Πόσο μεγάλη ευθύνη φέρεις και εσύ ως οδηγός? Είναι δύο άνθρωποι που κρέμονται στην κυριολεξία έξω από το αυτοκίνητο. Είναι από πίσω, ανά πάσα στιγμή κινδυνεύουν. Ιδιαίτερα τώρα που είναι και νύχτα, γιατί έρχονται αυτοκίνητα, βέβαια έχουμε πάρει αρκετά μέτρα, έχουμε φάρους, έχουμε φώτα αναμένα, προειδοποιούμε, αλλά κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή. Σας σέβονται? Δεν έχουμε παράπονα από τον κόσμο, εκτός από μερικές φορές που έχουμε ένα πρόβλημα που με τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε κάποιες γωνίες μας δυσκολεύουν να περάσουμε, αλλά γενικά μας σέβεται ο κόσμος. Είσαι μόνιμος ή εποχικός? Μόνιμος. Πόσα χρόνια? 17. Σε μια δύσκολη δουλειά, από τις δυσκολότερες θεωρώ, πιο σκληρές, με δύσκολες συνθήκες. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολύ κρύο επικρατεί και εσείς καλείστε να κάνετε αποκομιδή των απορριμμάτων. Λίγο δύσκολη, λόγω του κρύου. Ναι. Την έχεις συνηθίσει βέβαια εσύ, για σένα είναι μια συνήθεια. Για μένα είναι μια συνήθεια. Απλά άμα τύχει να έρθουν, είναι λίγο δύσκολο να το συνηθίσουν. Ναι. Οι νέοι που έρχονται στο πόστο αυτό δυσκολεύονται? Στην αρχή, μέχρι να προσαρμοστούν. Έχετε έρθει ποτέ έτσι αντιμέτωποι με μια δύσκολη κατάσταση, δυσάρεστη, κάποιον οδηγό να μην σε σεβαστεί ενδεχομένως, να πάνε σε σπατήσει? Πά, όχι. Δεν έτυχε. Φοράτε άλλωστε και το γυλαίκο. Μερικοί δεν το βλέπουν το γυλαίκο όμως. Δεν το βλέπουν. Προσέχετε. Προσέχουμε παραπάνω. Έχω σε αυτή τη δουλειά περίπου στα 10 χρόνια. Σίγουρα είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά, δεν είναι εύκολη. Κάποιος νέος που θα έρθει εδώ πέρα, αν θεωρεί ότι αυτός το, ας πούμε, δεν είναι για εδώ, σίγουρα δεν θα κάτσει πολύ, θα δυσκολευτεί αρκετά. Οι συνθήκες, εντάξει, είναι δύσκολες, όπως και να έχει, θα κάτσει με πάρα πολλούς παράγοντες, πρώτα εξωτερικούς και μετά, ας πούμε, ακόμα και τις πολίτες τους ίδιους πολλές φορές. Πέραν αυτό, ο μισθός, μπορώ να πω ότι με τα σημερινά δεδομένα, δεν μπορώ να πω ότι θα μπορούσε κανείς να είναι πλήρως ευχαριστημένος. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχω αυτή τη δουλειά και μπορώ, ας πούμε, να ταΐσω την οικογένειά μου, να προσφέρω κάτι, αυτό το κάτι, ας πούμε. Περίεργα πράγματα βρίσκεται έτσι στους κάδους. Αρκετές φορές. Ναι. Ας πούμε, πολλές φορές έχουμε βρει ρούχα. Μπορεί να τύχει, ας πούμε, να διάσουμε ένα κάδο μέσα και να έχει όλο ρούχα μέσα. Θα μπορούσαν, ας πούμε, να τα προσφέρουν κάπου αλλού. Που τα έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι να τα αφήσουν σε έναν κάδο απ' έξω, να το πετάξουν και μέσα στον κάδο. Κάτι που θυμάσαι έτσι σαν εμπειρία και δεν θα ξεχάσεις ποτέ στα τόσα χρόνια δουλειάς? Συνήθως στις μέρες των εορτών, μεθυσμένοι ή τέτοιες καταστάσεις, ας πούμε, εντάξει.
αλλά και αυτά, ας πούμε, σε ήπιο ρυθμό. Είναι οι πραγματικές συνθήκες στις οποίες δουλεύουν οι εργαζόμενοι του Δήμου. Μοναστηρίου έχει ένα τραπέζι. Εντάξει. Γιάννη, θέλω να μου πεις αν υπάρχει η ανάλογη παιδεία. Του τι δηλαδή πρέπει να ρίχνουμε στους κάδους. Μερικές φορές ρίχνουν καρτόνια μέσα στους κάδους με συνέπεια να γεμίζουν με χαρτόνια και αφήνουν τα σκουπίδια έξω. Εκεί θα θέλαμε και ο κόσμος να είναι λίγο πιο προσεκτικός. Το μεγάλο ποσοστό είναι να υπάρχουν κρούσματα, όπως και σήμερα είχαμε ένα κρούσμα στη Σκούρκα. Ναι. Προσπαθούμε να κάποιος ασυνείδητος αφήνει σακούλες έξω από τους κάδους συνεχόμενα. Με αποτέλεσμα εκεί πέρα έχει κάποια σκυλιά μαζεμένα και συνεχόμενα να πηγαίνουν τα παιδιά και να μαζεύουν και να έχουμε προβλήματα και να διαμαρτύρουν του υπόλοιπου κόσμου. Η συνειδησία πρέπει να λειτουργήσει πλέον στον πολίτη και να πει ότι για να είμαστε καθαροί πρέπει να εφαρμόζουμε ήδη αυτό που λέει ο κανονισμός καθαριότητας. Οι καιρικές συνθήκες σας επηρεάζουν? Και πόσο δυσχέρα είναι αυτό το έργο σας? Τώρα, ας πούμε, μιλάμε με μια θερμοκρασία μείον 3, μείον 4 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία είναι, ειδικά για αυτούς που δουλεύουν έξω, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όταν βρέχει, φανταστείτε, και φυσά αέρας και αυτοί δουλεύουν με βροχή, με χιόνι, 360 μέρες, δεν σταματάμε ποτέ. Και εμείς που κινούμαστε μέσα στην πόλη με πάγο, με χιόνι, είναι πάρα πολύ δύσκολο στα στενά. Να κάνουμε μια έκκληση προς τον κόσμο, τα απορρίμματα μέσα στους κάδους και όχι έξω, για να μην έχουμε άλλα προβλήματα από ζώα δέσποτα τα οποία μπορούν να ασκήσουν τις σακούλες και να σκορπίσουν τα απορρίμματα, γιατί μέσα στη νύχτα πραγματικά είναι δύσκολη η συλλογή τους. Λίγο σεβασμός λοιπόν στην εργασία αυτών των ανθρώπων.